Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την απόψινή παρουσία σας που δίνει ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και νίκης. Το μήνυμα νίκης για τα βρυλίσια δυνατά. Το μήνυμα νίκης για όλα τα βρυλίσια. Το μήνυμα της μεγάλης νίκης, αλλά και το μήνυμα της μεγάλης ευθύνης. Γιατί μπροστά μας δεν είναι μόνο μία τετραετία έργων και δημιουργίας, αλλά και μία τετραετία ευθύνης για όλους εμάς που με τη δική σας εντολή πρόκειται να διαχειριστούμε τις τύχες των Βρυλισσίων. Γι' αυτό και το απόψινό μήνυμα ενότητας, νίκης και ευθύνης αφορά σε όλα τα Βρυλίσσια, σε όλους τους δημότες και σε όλους τους κατοίκους, σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκουν. Γιατί απόψε αφήνουμε οριστικά πίσω την αδράνεια, την εσωστρέφεια και το παροχημένο μοντέλο του Δημάρχου που σήμερα ανεβαίνει στην εξέδρα, αύριο κάθεται στην καρέκλα και αποκοιμιέται σε αυτή με το όνειρο να τη διατηρήσει για πάντα. Γιατί εμείς, δημάρχους γαντζωμένους στις καρέκλες, δεν τους θέλουμε. Αυτό το αναποτελεσματικό και το γραφειοκρατικό παρελθόν αφήνουμε απόψε οριστικά πίσω. Γιατί η δεκαετία που ανατέλει σε μόλις λίγους μήνες από σήμερα, η δεκαετία του 2020, θέλει τα Βρυλίσσια δυνατά, τα Βρυλίσσια ενωμένα, τα Βρυλίσσια αισιόδοξα, τα Βρυλίσσια πρώτο Δήμο στην Ελλάδα, τα Βρυλίσσια κορυφαίο Δήμο στην Ευρώπη. Και είμαστε πολλοί, είμαστε ενωμένοι και είμαστε δυνατοί. Και είμαστε πολλοί, είμαστε ενωμένοι και είμαστε δυνατοί, γιατί φτιάξαμε ένα αυτοδιοικητικό κίνημα βγαλμένο από τα σπλάχνα των Βρυλισσίων, από τις γειτονιές, από τους δρόμους, από τις πλατείες μας, από την ομορφιά του Δήμου μας, από την αγάπη για τον τόπο μας, από την αμετάκλητη απόφασή μας τα Βρυλίσσια της δεκαετίας του 2020 να γίνουν ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας. Και αυτή η ενότητα, η σύμπνοια και η συνένεση είναι κατάκτηση όλων των Βρυλισσιωτών. Είναι κατάκτηση της τοπικής κοινωνίας, της οποίας πολιτικός και κοινωνικός καθρέφτης είμαστε εμείς που διεκδικούμε την ψήφο σας την ερχόμενη Κυριακή. Και αυτό το πολιτικό και αυτοδιοικητικό και κεκτημένο της συνένεσης με τη δική σας ψήφο πρέπει να γίνει η βασική πολιτική και αυτοδιοικητική ιδεολογία των Βρυλισσίων στην ερχόμενη τετραετία. Δηλαδή να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου μας. Να παραμερίσουμε διαφορές σε ένα κοινό πρόγραμμα μεγάλων έργων και επαναστατικών αλλαγών στη λειτουργία του Δήμου Βρυλισσίων. Γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Και αυτοδιοικητικό πιστεύω μου. Και για αυτή την πίστη στην ενότητα και στη συνένεση ζητάω την ψήφο σας. Γιατί μόνο με την ψήφο σας μπορείτε να ξανακάνετε τα Βρυλίσσια δυνατά. Πρώτο Δήμο στην Ελλάδα, κορυφαίο Δήμο στην Ευρώπη. Τα Βρυλίσσια δυνατά χρειάζονται την ψήφο των πολλών, αλλά και την συνένεση όλων όσων θα συμμετέχουν στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο. Το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί στη διακυβέρνηση του Δήμου θα το καθορίσετε εσείς την ερχόμενη Κυριακή. Εμείς οφείλουμε την επομένη των εκλογών, οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι
και ο εκλεγμένος δήμαρχος να ενωθούμε, να συνεργαστούμε και να συνενέσουμε σε κοινό πρόγραμμα έργων, μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στη διακυβέρνηση του Δήμου Βρυλισσίων. Οι αντιπαραθέσεις τερματίζονται το βράδυ της Κυριακής. Το πρωί της Δευτέρας ο Δήμος πρέπει να κυβερνηθεί χωρίς ηγεμονισμούς, αλλά και χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς αλαζονία, αλλά και χωρίς μικροπολιτική, χωρίς πολιτικούς εγωισμούς, αλλά και χωρίς αιμονές στο παρελθόν. Ο Δήμαρχος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και οι 33 ίσοι πρέπει να συμφωνήσουν σε πολλά μεταξύ τους. Ασφαλώς και δεν μπορούν να παραμεριστούν όλες οι διαφορές. Το τέλος των ιδεολογιών δεν θα ξεκινήσει από τα Βρυλίσσια, αλλά το τέλος των ιδεολειψιών μπορεί να τερματιστεί στα Βρυλίσσια. Συνένας να κάνουμε τον Δήμο Βρυλισσίων όχι μόνο αυτοδιοικητικό αλλά και πολιτικό πρότυπο. Πρώτο Δήμο στην Ελλάδα, κορυφαίο Δήμο στην Ευρώπη, αλλά και υπόδειγμα πολιτικής συνένεσης, παράδειγμα προς μίμηση στη κεντρική πολιτική σκηνή. Το Δημοτικό Συμβούλιο των Βρυλισσίων να στείλει το μήνυμα της πολιτικής ωριμότητας που όλοι οι Έλληνες ζητάμε από το κοινοβούλιο της πατρίδας μας. Οι 33 να αποδειχθούμε πολιτικοί πρωτοπόροι για τους 300. Μπορούμε, και είμαι βέβαιος ότι μια τέτοια πολιτική κατάκτηση θα δώσει στα Βρυλίσσια την κορυφαία θέση όχι μόνο στον αυτοδιοικητικό αλλά και στον πολιτικό χάρτη της πατρίδας μας. Για σκεφτείτε το, στα Βρυλίσσια οι 7 πολιτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν στις βασικές κοινές γραμμές ενός προγράμματος τετραετίας με αμοιβαίες υποχωρήσεις και συνενέσεις. Και εργάζονται και οι 7 παρατάξεις για την εφαρμογή του προγράμματος με έναν κοινώς αποδεκτό κώδικα πολιτικής και αυτοδιοικητικής ιδεοντολογίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο των Βρυλισσίων αναβαθμίζεται έτσι σε πραγματικά κορυφαίο όργανο διοίκησης του Δήμου μας. Με πρώτη κίνηση την συνεδρίασή του σε νέα αίθουσα με σύγχρονες τεχνικές και ψηφιακές προδιαγραφές ώστε οι δημότες να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Γιατί υπέρτατος κριτής είστε εσείς. Όχι μια φορά κάθε 4 χρόνια αλλά σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Και επειδή συνηθίζουμε να λέμε ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το ίδιο ισχύει και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον κοινοβουλευτισμό τα όποια αδιέξοδα τερματίζονται με τις εκλογές. Στη τοπική αυτοδιοίκηση τερματίζονται με τα τοπικά δημοψηφίσματα. Ειδικά σε δήμους με πληθυσμιακά δεδομένα των Βρυλισσίων αυτά είναι εύκολο να διενεργηθούν και προβλέπονται από την νομοθεσία. Ας μην ανησυχούν λοιπόν κάποιοι για το πώς θα εφαρμόσουμε με τον υπάρχοντα νόμο αυτά που λέμε. Γιατί πάνω και από το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει η λαϊκή ετοιμιγορία. Αλλά είμαι βέβαιος ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο των Βρυλισσίων θα είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν στη σημερινή παρακμή. Αλλά ένα Δημοτικό Συμβούλιο έργων, δημιουργίας, ενότητας, συνένεσης και πολιτικής πρωτοπορίας. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο για τα Βρυλίσσια του 2020. Και επειδή οι δημότες πρέπει να είναι ενημερωμένοι, είναι καθήκον μας
εφόσον οι δημότες μας τιμήσουν με την ψήφο τους, να τους προσφέρουμε και πλήρη ενημέρωση. Και μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, που πρόκειται να είναι ελεύθερη και στις 7 δημοτικές παρατάξεις, αλλά και ενισχύοντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον αυτά λειτουργούν με εταιρική ταυτότητα, υπεύθυνο έκδοσης, κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και με επαγγελματίες δημοσιογράφους. Τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν τη στήριξη του Δήμου με όρους απόλυτης διαφάνειας, εφόσον προβάλλουν αναλογικά και ισότιμα τις 7 δημοτικές παρατάξεις, διατηρώντας βέβαια τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία τους και το δικαίωμα της πιο σκληρής κριτικής. Δεν θα υποκαθιστούν σε ενημέρωση την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά θα λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτήν. Θα κάνουμε δηλαδή, κύριοι, της σημερινής δημοτικής αρχής το αντίθετο από αυτό που εσείς κάνετε 5 χρόνια τώρα. Υπηρεσίες του σε όργανα κομματικής προπαγάνδας και όλα αυτά με λεφτά των δημοτών. Τις τελευταίες ημέρες ξεπεράσατε κάθε προηγούμενο. Δεν υπάρχει εκδήλωση του Δήμου στην οποία να μην μοιράζετε τα κομματικά έντυπά σας. Μα δεν βλέπετε ότι δεν τα παίρνει κανένας. Αόρατοι επί 5 χρόνια βγήκατε προεκλογικά στην επιφάνεια κολλώντας αφίσες. Αλλά η αδυναμία να κρύβεστε παραμένει. Εκεί ακριβώς όπου απαιτείται θαραλέως πολιτικός λόγος. Εγώ την κριτική μου για τα έργα της πενταετούς θητείας σας την έκανα με την υπογραφή μου σε συγκεκριμένο προεκλογικό έντυπο που έγινε και ανάρπαστο. Εσείς κρυφτήκατε πίσω από μια εφημερίδα φάντασμα που χθες ανακαλύψαμε ότι δεν έχει καν γραφεία, γιατί στη διεύθυνση που αναφέρει δεν τους ξέρει κανένας. Και ο ίδιος ο εκδότης της, όταν τελικώς εντοπίστηκε τηλεφωνικώς από τους δικαστικούς επιμελητές, τους είπε ότι αναχωρούσε για την Ιταλία, ενώ σήμερα ισχυρίζεται ότι είναι στο Βελιγράδι. Μα καλά, όταν έγραφε για τη βουλευτική ασυλία μου, η οποία δήθεν ήρθε το 2010 για δήθεν αδικήματα κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας μου, δεν προβληματίστηκε από το γεγονός ότι ψήφισαν να μην έρθει η βουλευτική ασυλία και η τότε πολιτική αντίπαλή μου. Δεν προβληματίστηκε από το γεγονός ότι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως το ιστορικό στέλεχός του, ο Αντώνης ο Σκυλάκος, ψήφισαν τότε να μην έρθει η ασυλία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Αντώνης Σκυλάκος, όπως και ο Φώτης Κουβέλης, σημερινός υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μαζί μου όταν διέπρατα εκείνα τα αδικήματα. Γιατί τα αδικήματα ήταν αντίσταση κατά της αρχής και παρακόλληση των συγκοινωνιών, όταν αντιστάθηκα μαζί με εκατοντάδες βρυνισιώτες έξω από την ναυτική βάση το 2003, όταν εσείς ήσασταν απόντες, κύριοι της σημερινής δημοτικής αρχής. Τώρα προσπαθείτε να λασπώνετε τους πολιτικούς αντιπάλους σας εδώ στα Βρυλίσια με μεθόδους αλλά βαξεβάνη. Αλλά αυτός τουλάχιστον εκδίδει μια εφημερίδα που έχει γραφεία και τέλος πάντων είχε και μια θητεία ως ρεπόρτερ στα πολεμικά μέτωπα και όχι στην Ιταλία σαν τον δικό σας εκδότη φάντασμα, κύριοι της σημερινής δημοτικής αρχής. Και επειδή αναφέρεται ο εκδότης φάντασμα και στο οικόπεδο που αγοράσατε, εμείς τον ιδιοκτήτη του δεν του δώσαμε ούτε ένα ευρώ. Εσείς του δώσατε 1.000.000 ευρώ παραμονές εκλογών και μιλάτε. Γιατί δεν περιμένατε να γίνουν οι εκλογές, να συμπεριλάβετε την αγορά του οικοπαίδου στο πρόγραμμά σας, εφόσον
η συνολική αξία του είναι 4,2 εκατομμύρια ευρώ και εφόσον εγκρίνουν οι δημότες την αγορά με την ψήφο τους, αυτή να πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές. Γιατί βιαστήκατε? Εσείς δεν λέτε ότι η υπόθεση εκκρεμούσε 20 χρόνια? Τι πειράζει να εκκρεμούσε 20 χρόνια και άλλες 20 εβδομάδες? Γιατί βιαστήκατε να εκταμιεύσετε μια δόση μαμούθ? Μη προκαλείτε τη τύχη σας, αλλά και την απόφασή μας να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση. Όλοι οι άλλοι δημοτικοί συνδυασμοί ανταποκρίνονται και πρωτοπορούν σε αυτό. Εσείς κύριοι της σημερινής δημοτικής αρχής, γιατί αποτελείτε την εξαίρεση? Όσο για τα έργα της δικής μου θητείας, είναι αλήθεια ότι προσπαθήσατε ως αντιπολίτευση με προσφυγές στη δικαιοσύνη να τα σταματήσετε. Και αν δεν υπήρχε η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη να απορρίψει συλλήβδην και αθρώς όλες τις δικαστικές και διοικητικές προσφυγές σας, στην πλατεία αναλήψεως σήμερα δεν θα παίζαν παιδιά, αλλά θα κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Είναι αλήθεια ότι δεν είστε ικανοί να κάνετε έργο. Το αποδείξατε αυτά τα 5 χρόνια. Ευτυχώς σταθήκατε ανίκανοι κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας και να εμποδίσετε τα έργα στα Βρυλίσια. Και σήμερα μας παραδίδετε ως κορυφαίο έργο σας ένα χέρσο χωράφι. 7 στρέμματα που οι Βρυλισσιώτες θα το πληρώσουν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μα εμείς παραδώσαμε τα 52 στρέμματα της ναυτικής βάσης και ένα πάρκο σε αυτή, χωρίς οι Βρυλισσιώτες να πληρώσουν ούτε 1 ευρώ. Και εσείς και μετατρέψατε τη ναυτική βάση σε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων. Ποιος εκδότης μαϊμού και ποια εφημερίδα φάντασμα να σας διασώσει? Και επειδή έχω μία μακρά θητεία στη δημοσιογραφία της πρώτης γραμμής και ευαισθησία σε θέματα ανεξάρτητης ενημέρωσης, που σήμερα είναι αλήθεια ότι πλήττεται βάναυσα στον τόπο μας από τη διαπλοκή, δίνω σε αυτή την πλατεία μία πολιτική υπόσχεση προς τους δημότες, αλλά κυρίως προς τους 6 ανθυποψηφίους μου των δημοτικών συνδυασμών, οι οποίοι διεκδικούν μαζί με μένα την ψήφο των Βρυλισσιωτών. Εάν η λαϊκή ετιμιγορία αναθέσει σε εμάς το αξίωμα του Δημάρχου, φαινόμενα σαν αυτό του εκδότη φάντασμα της Ιταλίας ή του Βελιγραδίου που έλεγε σήμερα, δεν πρόκειται να υπάρξουν. Γιατί ο τύπος σε οποιαδήποτε μορφή είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Τα Βρυλίσσια δεν αξίζουν εφημερίδες χωρίς γραφεία, εκδότες κρυπτόμενους και δημοτικούς άρχοντες διαπλεκόμενους με τον κάτω κόσμο της ενημέρωσης. Ό,τι είπα για την λειτουργία των τοπικών μέσων ενημέρωσης θα τηρηθεί στο ακέραιο. Αλλά και δεν πρόκειται, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, να σας μιμηθώ στην προεκλογική εκστρατεία του 2014. Το βίντεο με τις ψεύτικες υποσχέσεις που δίνατε με περισσή αυταρέσκεια πάνω σε αυτήν εδώ την εξέδρα στις 15 Μαΐου του 2014 υπάρχει στο διαδίκτυο και σας εκθέτει διαχρονικά. Δεν τηρήσατε καμία υπόσχεση, γιατί κλειδαμπαρωθήκατε στα γραφεία, γυρίσατε την πλάτη στους δημότες και επιδοθήκατε σε ένα και μοναδικό έργο: να μετατρέψετε τον Δήμο Βρυλισσίων σε όργανο των πολιτικών και αυτοδιοικητικών συμφερόντων σας. Δηλαδή να ταυτίσετε τον Δήμο με τους εαυτούς σας. Έτσι το επίσημο χρήσμα του κυβερνώντος κόμματος που σας δόθηκε την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν παρά η επιβράβευση αυτού του πολιτικού DNA σας. Η εγγενίαση των κομματικών γραφείων του κυβερνώντος κόμματος τον περασμένο Σεπτέμβριο, που έγινε από εσάς κύριοι της Δημοτικής Αρχής, δεν ήταν παρά το πρώτο τεστ πατρότητας που αποδείχθηκε θετικό. Ακολούθησε
Το δεύτερο, επίσης θετικό τεστ πατρότητος, με το κοινό ψηφοδέλτιο, με το οποίο κατέρχεστε στις εκλογές με τη δημοτική παράταξη, η οποία εκπροσωπεί το κυβερνόν κόμμα στα Βρυλίσια. Και όλα αυτά καλά. Το μόνο πολιτικό θέμα που προκύπτει είναι ότι αφού είστε με το κυβερνόν κόμμα, γιατί δεν το λέτε? Ντρέπεστε και επιχειρείτε να παραπλανήσετε τους δημότες? Το χρήσμα του ΣΥΡΙΖΑ που τους δόθηκε από την Κουμουνδούρου το απαρνήθηκαν δεκάδες υποψήφοι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα. Γιατί το θεώρησαν όχι χρήσμα, αλλά στίγμα, εννοείται πολιτικό. Εσείς είστε από τους λίγους που το αποδέχτηκαν. Και την ίδια ώρα αρνείστε αυτό το χρήσμα όταν απευθύνεστε στους δημότες. Μήπως τελικά, πολιτικά, είστε διπολικοί? Ότι μπορεί να εξαχθεί. Και μετά κατηγορείτε εμάς για κομματικούς. Μα εμείς από την πρώτη στιγμή το πάμε ξεκάθαρα. Δεν χωρίζουμε τους Βρυλισσιώτες ούτε σε δεξιούς, ούτε σε αριστερούς, ούτε σε κεντρώους. Αλλά δεν κρύβουμε και τη δική μας πολιτική ταυτότητα. Ούτε τη στήριξή μας από τον ίδιο τον αρχηγό της παράταξής μας. Ολόκληρη ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξή μας για αυτή τη στήριξη στις 22 Μαρτίου. Παραιτηθήκαμε από τη βουλευτική έδρα για να εκτεθούμε ξεκάθαρα στην κρίση των Βρυλισσιωτών την ερχόμενη Κυριακή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνταγματικό ασυμβίβαστο ανάμεσα στο αξίωμα του βουλευτή και στην ιδιότητα του υποψηφίου δημάρχου. Γιατί εμείς, κύριοι της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, δεν πατάμε σε δύο βάρκες. Και δεν πατάμε σε δύο βάρκες γιατί πολιτικά δεν αισθανόμαστε ανασφαλείς. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε τη συνεργασία μας με τη Δημοτική Παράταξη Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών του Τάσου Χριστάκη, που ανήκει σε διαφορετικό πολιτικό χώρο το δικό μας. Γιατί αγωνιζόμαστε πάνω απ' όλα για το καλό των Βρυλισσίων. Και γιατί με τον Χριστάκη εκπονήσαμε ένα κοινό πρόγραμμα μεγάλων έργων και εξυγχρονισμού των σχολείων του Δήμου μας, αναδεικνύοντας την ερχόμενη τετραετία σε τετραετία παιδείας για τα Βρυλίσσια. Και επειδή ακριβώς είμαστε πολιτικά ξεκάθαροι, δυνατοί και έμπειροι, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και με δημοτικές παρατάξεις που βρίσκονται στον ίδιο πολιτικό χώρο με το δικό μας. Γιατί ξέρουμε ότι και αυτοί, όπως και εμείς, όπως και όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί που στέκονται απέναντι στην αδράνεια, στην αναπατελεσματικότητα και στην παρακμή της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όλοι εμείς αγωνιζόμαστε για το καλό των Βρυλισσίων. Γιατί σήμερα πια, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, η ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο σε επίπεδο χρησμάτων, αλλά και σε επίπεδο νοοτροπίας. Και αυτό είναι το χειρότερο. Με τα έργα της τελευταίας στιγμής, με τις δήθεν δημοτικές εκδηλώσεις, στις οποίες μοιράζεται προεκλογικά φυλάδια που, όπως είπαμε, δεν θα παίρνει κανένας. Θα σας περισσέψω. Με τις 15 απευθείας αναθέσεις που κάνατε μέσα στον Απρίλιο, μία κάθε δεύτερη μέρα. Με το συντριβάνι που πήγατε να το λειτουργήσατε και το κάνατε βούρκο. Με την όψιμη φυσιολατρία και το ενδιαφέρον για την εγκαταλελειμμένη παραρεμάτιο, στην οποία, αντί να αντικαταστήσετε τις καμένες λάμπες του φωτισμού, οργανώνετε κέτερινγκ που βέβαια το πληρώνουν οι δημότες, που κατά τα άλλα εσείς τους καλείτε. Και σε όλα αυτά φωτογραφίζεστε αναμεταξύ σας, αναζητώντας εναγωνίως στο Facebook κάποια like. Λαϊκιστές και στο διαδίκτυο! Αλλά δεν πρόκειται να διασωθείτε ούτε με τα like,
ούτε με τον λαϊκισμό αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τις παροχές της τελευταίας στιγμής. Ρωτήστε τους συνταξιούχους στα ATM που αντικρίζουν στις οθόνες την 13η σύνταξη κοροϊδία και φεύγοντας σκοντάφτουν στα διαλυμένα πεζοδρόμια. Έτσι όπως τα καταντήσατε, τι σας έρνουν σε εσάς και στον Αλέξη, όχι αυτόν τον δικό σας, αλλά σε κάποιον άλλον, με τα πουρα, τα κότερα και τους νεκρούς στο μάτι. Αλλά τα μηνύσια των διαλυμένων πεζοδρομίων της πενταετούς θητείας σας, τι σχέση μπορούν να έχουν με τον Δήμο Βρυλισσίων του 2006, αλλά και με τον Δήμο που σας παραδόθηκε το 2014. Και επειδή κάτι ψελίζεται και για τα οικονομικά του Δήμου που δήθεν νοικοκυρέψατε, τουλάχιστον ρίξτε μια ματιά στο ίδιο το φυλάδιό σας που συσσωρεύεται σε ντάνες στο εκλογικό σας κέντρο. Μα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις της πενταετούς θητείας σας είναι 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμείς το 2006 κλείσαμε τη θητεία μας με επιπλέον χρηματοδοτήσεις 19 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις το 2014 με το κλείσιμο της θητείας του Ιωαννίδη ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ, διπλάσιες από τις δικές σας. Για ποιο επιτυχημένο οικονομικό μοντέλο μιλάτε? Χώρια τα έργα που έγιναν όλα αυτά τα 4-8 χρόνια. Ενώ εσείς μας παρουσιάζετε ως έργο ένα χέρσο οικόπεδο και καμιά δεκαριά ενοικιάσεις ακινήτων για γραφεία των υπηρεσιών, όταν οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των απορριμμάτων φτιάχνουν μόνοι τους αυτοσχέδια κτίσματα στην ναυτική βάση που την καταντήσατε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων. Ποιος θα διαβάσει τα πεπραγμένα σας και δεν θα συμπεράνει ότι είστε το πιο αυθεντικό κρατικοδίαιτο μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση? Εσάς η Δούρου πρέπει να σας έχει σαν οδηγό. Εμείς λοιπόν, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, θα κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα με εσάς. Καταργήσατε τη Δημοτική Συγκοινωνία, εμείς θα την επαναφέρουμε. Κάνατε σκοπιδό το ποτηματική βάση, εμείς θα την ξανακάνουμε πάρκο. Εγκαταλείψατε τα πεζοδρόμια, εμείς θα τα φτιάξουμε. Παρατήσατε την πλατεία αναλήψεως, εμείς θα την εξοραίσουμε. Αφήσατε στην τύχη τους το πράσινο και τα πάρκα της πόλης μας, εμείς θα τα φροντίσουμε. Βυθίσατε στο σκοτάδι τους δρόμους, αφού σχεδόν μία στις 4 λάμπες είναι καμένη, εμείς θα τους ξαναφωτίσουμε. Αδιαφορήσατε για τα άνω και για τα δυτικά Βρυλίσσια, εμείς θα ενδιαφερθούμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων. Φέρατε το κυκλοφοριακό χάος στην Λεωφόρο Πεντέλης, αφού δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να το αποτρέψετε. Εμείς θα πάρουμε δέσμη μέτρων και θα επανιδρύσουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Απαξιώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο περιφρονώντας τον πολιτικό λόγο των δημοτικών παρατάξεων. Εμείς θα αναδείξουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σε κυρίαρχο πολιτικό όργανο της πόλης και θα αγωνιστούμε για την συνένεση όλων των δημοτικών παρατάξεων σε ένα πολιτικό και αυτοδιοικητικό πρόγραμμα τετραετίας. Και σε αυτή την πλατιά αυτοδιοικητική ενότητα ασφαλώς και υπάρχει χώρος για στελέχη της σημερινής απερχόμενης πλειοψηφίας που είμαι σίγουρος ότι διαφωνούν και με τις πολιτικές αλλά και με τις προεκλογικές μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής. Γιατί σε κάθε περίπτωση πολιτικοί ανταγωνιστές είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Αλλά το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών επιβάλλει να καταδικάσουμε
όλα αυτά που οδήγησαν τα βρυλίσια τα σημερινά αδιέξοδα. Αλλά βεβαίως την τελική καταδίκη ως υπέρτατος κριτής θα τα κάνει ο βρυλισσιώτης ψηφοφόρος την ερχόμενη Κυριακή. Και τελικά θα μας απαντήσετε στην ομιλία σας την ερχόμενη Παρασκευή. Δέχεστε ή όχι, εφόσον περάσουμε, εάν περάσουμε, εσείς και εμείς στον δεύτερο γύρο το debate που σας πρότεινα. Τι λέτε για όρους και δημοσιογράφου που θα κάνουν τις ερωτήσεις. Λέτε και ποιοι δημοσιογράφοι θα κάνουν τις ερωτήσεις. Εγώ σας προτείνω να φωνάξουμε δημοσιογράφους από την Αυγή. Δεν θα πω περισσότερα για το πρόγραμμά μας που το έχετε όλοι στα χέρια σας. Θα τονίσω μόνο την απόλυτη δέσμευσή μας για την ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος. Γιατί η ασφάλεια είναι το παριθμό ένα ζήτημα του Δήμου Βρυλισσίων. Την απόψινή συγκέντρωσή μας με ένα μήνυμα προς τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2002 και την Κυριακή θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Τότε εσείς το 2002 κάνατε τα πρώτα βήματά σας στη ζωή και εγώ εκλεγόμουν δήμαρχος και έκανα τα πρώτα βήματά μου στην πολιτική. Σήμερα συναντιόμαστε. Μπορώ να σας υποσχεθώ μόνο ένα πράγμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ μέσα στην επόμενη τετραετία ώστε όσες φορές θα πηγαίνετε να ψηφίσετε από εδώ και μπρος και εύχομαι να είναι αναρρύθμιτες. Να θυμάστε αυτή την πρώτη φορά που ψηφίζετε. Να θυμάστε αυτή την Κυριακή του Μαΐου του 2019 και να λέτε σε όλη σας τη ζωή ότι η ψήφος σας έπιασε τόπο. Για τα Βρυλίσσια δυνατά, όλοι μαζί με συνένεση και αποφασιστικότητα να ξανακάνουμε τα Βρυλίσσια πρώτο Δήμο στην Ελλάδα και κορυφαίο Δήμο στην Ευρώπη. Όλοι μαζί, σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκουμε. Για τα Βρυλίσσια που αγαπάμε, για τα Βρυλίσσια που αξίζουμε, για τα Βρυλίσσια της νέας δεκαετίας του 2020. Γεια σας και ραντεβού! Πριν από τη μεγάλη μάχη της ερχόμενης Κυριακής. Γεια σας και με την και τώρα τα μέλη του Δημοτικού Συνδυασμού μας που διεκδικούν τη δική σας ψήφο και τη δική σας εμπιστοσύνη και το δικό σας σταυρό την ερχόμενη Κυριακή. Ο Φάνης ο Αναγνώστου. Η Μαρία η Βεβελογιάννη. Η Ελευθερία η Βλάχου. Η Γεροντάκη η Νάντη. Ο Παναγιώτης Γιαμβριάς. Ο Χρήστος Γούναρης. Ο Μάριος Δεσποτίδης, ο Τάσος Δημητρίου, ο Φάνης Διονυσιώτης, η Μαρία Ευσταθίου, η Αγγελική Ζαφυράκου Πετρουλάκη, ο Κώστας ο Καραμίτσος, ο Τάσος ο Καρέλας, ο Ντένις ο Κατσούγκρης, ο Μιχάλης ο Κυριαζίδης, η Μαρίτα Κωνσταντινοπούλου Χατζηδημητρίου,
η Βίκη Μαγκανά, ο Φώτης ο Μάνος, ο Παναγής ο Μαρκέτος, η Ελένη Μενουδάκη, η Τόνια Μητσοτάκη, ο Κώστας ο Μούτσης, η Πόλα η Μπούρα, ο Παναγιώτης ο Νικολάου, ο Τάκης ο Οικονόμου, ο Ιγνάτιος ο Πασαρλής, η Βίκη η Παπαδήμα, ο Σύφης ο Πετράκης, ο Χρήστος ο Πουρής, η Αθηνά η Ράλη, η Εύα η Ράπτη, ο Κώστας ο Ραυτόπουλος, η Χριστίνα η Σαραντάρη, η Μερόπη η Σπηλιοπούλου, ο Μάκης ο Σταθάτος, ο Γιάννης ο Στεργίου, ο Νίκος ο Ζορτζάτος, η Ιωάννα η Τσεκούρα, η Γεωργία η Τσελεντάκη, ο Κώστας ο Φαράκλας, ο Θόδωρος ο Φάφουλας, η Μυρσίνη Χαμπαγιώτη, ο Τάσος ο Χριστάκης, η Κατερίνα Χρυσοπούλου και ο αγαπημένος μου που τον άψα για το τέλος επειδή εδώ πέρα μπερδεύτηκα, ο Στέλιος ο Σασλάγλου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ραντεβού στα Άνω Βρυλίσια την ερχόμενη Παρασκευή και στις Κάλπες την Κυριακή για μια μεγάλη νίκη όλων των Βρυλισσιωτών. Ευχαριστώ.